Πάμε να δούμε τις προεκτάσεις στην Ορθοδοξία σε σχέση με τις εξελίξεις και την αυτοκεφαλία της Ουκρανίας. Την παραχώρησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Είδαμε τις αντιδράσεις από το Πατριαρχείο της Μόσχας και θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον θεολόγο, τον κύριο Θεόδωρο Κυριακού. Κύριε Κυριακού, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μπορούμε να μιλάμε για διχασμό στην Ορθόδοξη Εκκλησία μετά τις πρόσφατες εξελίξεις? Κοιτάξτε, ευτυχώς που η ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν στηρίζεται ούτε στα πρόσωπα, ούτε στους προκαθημένους των αυτοκεφάλων εκκλησιών, αλλά στον Ιησού Χριστό. Πέρα όμως από αυτό, είναι αλήθεια ότι οδηγούμαστε σε ένα σχίσμα μεταξύ του Πατριαρχείου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριαρχείου της Μόσχας, που από ό,τι φαίνεται θα διαρκέσει αρκετά, γιατί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια μετοπική σύγκρουση. Και τι σημαίνει ένα σχίσμα διαρκείας αυτή την ώρα για την Ορθοδοξία, κύριε Κυριακού? Δηλαδή, ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις? Στην ενέργεια του Οικουμενικού Πατριάρχη να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην Ουκρανική Εκκλησία, που σε κάποια στιγμή το θέμα θα έμπαινε, δεν μπορούσε να μην μπει, γιατί υπήρχαν προβλήματα ποιμαντικά. Υπήρχαν τρεις ομάδες βασικά στην Ουκρανία, ορθόδοξες ομάδες. Οι δύο ήταν σχισματικές, η μια ήταν κανονική γιατί ήταν ενωμένη με το Πατριαρχείο της Μόσχας και κάποτε έπρεπε να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Απλά δεν είχε οριμάσει ακόμη ο καιρός για αυτή τη λύση. Η ενέργεια αυτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου να δοθεί εχτρική από το Πατριαρχείο της Μόσχας. Αυτή τη στιγμή το Πατριαρχείο της Μόσχας επεκτείνει τις δραστηριότητες του ακόμα περισσότερο σε περιοχές της Οικουμενικού Πατριάρχη. Παραδείγματος χάρη στην Νέα Νιόρκη, που είναι δικαιοδοσία η Αμερική του Οικουμενικού Πατριάρχη, του Πατριαρχικού Κωνσταντινουπόλεως, η Ρωσία εδώ και κάτι δεκαετίες διατηρεί Μητροπόλεις. Παράνομα για τα Ορθόδοξα ήθη. Αυτή τη στιγμή δεν τις διατηρεί μόνο τις Μητροπόλεις στην Δυτική Ευρώπη, στην Αμερική και στην Δυτική Ασία, αλλά τις αναβαθμίζει σε εξαρχίες. Αυτό θεωρείται ως απάντηση του Πατριαρχείου Μόσχα στην ενέργεια του Οικουμενικού Πατριάρχη. Κύριε Κυριακού, μπορεί όμως τώρα η Μόσχα να δημιουργήσει κάτι άλλο με δορυφόρους, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι? Δηλαδή με άλλες εκκλησίες που να τις συνασπίσει γύρω της? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τώρα ο Ουκρανίας επιφάνειος, ο προκατήμενος της Ουκρανικής Εκκλησίας, θα στείλει επιστολές σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες και θα τις καλεί να αναγνωρίσουν την αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας και να βάλουν αντιμονεύου. Όμως, η αλήθεια είναι μία, ότι ήδη εκδίθηκαν κάποιες από τις εκκλησίες. Πάει Μόσχα, πριν να κάνει πάρει την επιστολή αυτή, έστειλε επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Εγώ δεν αναγνωρίζω την αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας. Αν και η Πολωνία πήρε την αυτοκεφαλία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτό πρακτικά όμως τι επιπτώσεις έχει, τι σημαίνει? Αυτό πρακτικά, από ό,τι φαίνεται, η Μόσχα με τις δορυφόρους που έχει, δηλαδή την Βουλγαρία, την Γεωργία, την Πολωνία και ίσως και τη Σερβία, που για άλλους λόγους θα είναι ενάντια την αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας, θα συμπήξει ένα μέτωπο μέσα στην Ορθοδοξία και από ό,τι φαίνεται για κάποιο χρόνο, ίσως και για κάποιες δεκαετίες, η Ορθόδοξη Εκκλησία θα λειτουργεί με έναν μοιρασμένο τρόπο. Από τη μια, όσοι αναγνωρίζουν την πρωτοκαθεδρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και σεβάστηκαν την αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας, και από την άλλη η Μόσχα με τους δορυφόρους της, η οποία αντιτίθεται στην αλλά το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει το δικαίωμα, και διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος, να δώσει αυτοκεφαλία στην Ουκρανία. Τώρα είναι το θέμα γιατί το κάνει το Πατριαρχείο της Μόσχας. Δηλαδή, αν μπαίνουν μέσα λόγοι πολιτικής, γεωστρατηγικής, αρχίζει ο κόσμος, κύριε Κυριακού, και διερωτάτε αν αυτά έχουν σχέση με το στόχο και το σκοπό της Εκκλησίας. Καμιά βέβαια δεν έχουν σχέση. Αλλά από την άλλη, η αλήθεια ότι η εξουσία της παραχώρησης των αυτοκεφάλων βρίσκεται, είναι του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όμως, το Πατριαρχείο Μόσχας ουδέποτε αναγνώριζε
τα πρεσβεία τιμής του Οικουμενικού Πατριάρχη. Και αυτό φαίνεται ότι δεν πήγε ούτε καν στη Σύνοδο στο Κολυμπάρι. Φάνηκε από την τελευταία επιστολή του Κυρίλλου προς τον Βαρθολομαίο, η οποία ήταν, θα έλεγα, και λίγο υβριστική. Εκεί, και του λέει ότι δεν θα είστε πρώτος μεταξύ των Ορθόδοξων τώρα. Λες και αναγνώριζε μια φορά η Ρωσία το πρωτείο του Οικουμενικού Πατριάρχη. Και δεν το αναγνώριζε λόγω της θεωρίας της Τρίτης Ρώμης. Γιατί αυτοί πιστεύουν ότι μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολεως, φυσιολογικά έπρεπε να περάσουν τα πρεσβεία τιμής των Πατριαρχείων της Μόσχας. Και είναι και αυτό που είπετε, παίζονται και παιχνίδια, ακόμη και πολιτικά. Η Ουκρανία σίγουρα είναι ανεξάρτητη χώρα, δεν θέλει την εξάρτηση από τη Ρωσία και θέλει και εκκλησιαστικά να είναι αυτοκέφαλη, όπως αυτοκέφαλες είναι και οι άλλες εκκλησίες. Και από την άλλη η Μόσχα θέλει να παίξει ένα γεωστρατηγικό παιχνίδι, χρησιμοποιώντας το Πατριαρχείο Μόσχας για να υπάρχει, για να ελέγχει τα πράγματα στην Ανατολική Ευρώπη. Από την άλλη όμως λέγεται ότι και το Πατριαρχείο της Κωνσταντίνης του τη Δύση, τους Αμερικανούς, γιατί δεν θα μπορούσε να επιβιώσει μέσα στην Τουρκία αν δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι φυσιολογικό αυτό που λέτε και είναι πραγματικό. Κάτι τελευταίο, κύριε Κυριακού, η δική μας Εκκλησία τι λέει για αυτά, κύριε? Εγώ πιστεύω ότι τελικά η Εκκλησία μας θα τοποθετηθεί υπέρ του αυτοκεφάλου της Ουκρανικής Εκκλησίας. Αυτό όμως που διαρωτούμε είναι αν θα τοποθετηθεί σύντομα. Επειδή υπάρχουν διάφορες απόψεις. Γιατί εστιάζεται στο χρονικό ορίζοντα που θα πάρει για να πάρουμε άποψη? Πρέπει να ξέρετε ότι το Πατριαρχείο λόγω της ιστορικής εμπειρίας του επενδύει τον χρόνο. Γνωρίζει πολύ καλά ότι κάποια στιγμή αυτή η κρίση θα παρέρθει και η Ουκρανία θα αναγνωριστεί ως η 15η αυτοκέφαλη εκκλησία. Επειδή είναι στην πολιτική, ας το πούμε, του Πατριαρχείου αυτό το πράγμα, την ακολούθησε ακόμη μια φορά. Με δεδομένο όμως ότι υπήρχαν ποιμαντικά προβλήματα στην Ουκρανία, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στη δική μας Εκκλησία γνωρίζετε αν υπάρχουν ανάμεσα στους ιεράρχες διαφορετικές απόψεις? Σίγουρα υπάρχουν. Άκουγα προχθές τον Κωνσταντίας Βασίλειο που τοποθετήτουν ουσιαστικά υπέρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Από την άλλη, ας πούμε, νομίζω ότι ο Ταμασού Ισαΐα, λόγω των πολύ φιλικών σχέσεων που έχει ο άνθρωπος με την Μόσχα, δεν μπορεί να είναι αντίθετος. Καλά, δεν ξέρω βέβαια για το, γιατί δεν έχει δηλώσει ο άνθρωπος, εξέφρασε την ευχή του ότι να λυθεί, αντιμετωπιστεί ειρηνικά το πρόβλημα. Αλλά αύριο θα αναγκαστεί η Εκκλησία της Κύπρου να τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι στο πρόβλημα αυτό. Είχαν όμως πρόσφατα και δηλώσεις του Ρώσου πρέσβη στην Κύπρο, του κυρίου Σάτσιο, ότι ο αρχιεπίσκοπος μας το διαβεβαίωσε ότι θα είμαστε στο πλευρό σας. Εδώ τι γίνεται τώρα? Δεν πρέπει να πάρθει μια ξεκάθαρη απόφαση από την Εκκλησία μας και να δημοσιοποιηθεί, κύριε Κυριακού, για να εκλείψουν και όλοι αυτοί οι ψήθυρικοι σκιές να φύγουν? Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι πρέπει να γίνει αυτό, αλλά δεν είμαι σίγουρο. Γιατί σας λέω ότι θα υπάρξουν και αντίθετες απόψεις. Οι πιέσεις που ασκεί το Πατριαρχείο Μόσχας είναι μεγάλες σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Γνωρίζει πολύ καλά ότι κάποιες από αυτές σίγουρα θα ταχθούν μαζί της. Αλλά υπάρχουν και εκκλησίες όπως η Κύπρος και τα λοιπά που το παιχνίδι, εντάξει, δεν είναι τόσο ξεκαθαρό. Αν και σας λέω ότι θα καταλήξει στην υποστήριξη της αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας. Και αλλά να αναμένουμε να το δούμε πότε θα εκδηλωθεί αυτή η στήριξη. Άντε, τι να πούμε. Θα τα περιμένουμε όλα αυτά. Να είστε καλά, κύριε Κυριακού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε τότε.